Εμείς ζούμε όλο μέσα σε μποντίκια και μέσα σε αυτό το πράγμα. 10 λεπτά από το Ηράκλειο. Και ονομάζεται Πέλης 121 και πάει κάτω. Εγκλωβισμένοι μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, δηλώνουν οι κάτοικοι της Χρυσοπηγής στο Ηράκλειο. Η κατάσταση εδώ από τα πλάνα σας φαίνεται ότι είναι δραματική, γιατί σπάνε πόδια, σπάνε χέρια, πέφτει ο κόσμος που περνάει από αυτά τα στενά σοκάκια, με συνέπεια να μην μπορούμε να κατεβούμε, να φέρουμε τα πράγματα στο σπίτια μας και αν συμβεί και κάτι πιο παράξενο όπως σεισμός ή πυρκαγιά, είμαστε εγκλωβισμένοι. Μόλις λίγα χιλιόμετρα από την καρδιά του Ηρακλείου, οι κάτοικοι ζουν με το φόβο να μην λάβουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς ούτε ασθενοφόρο, αλλά ούτε και πυροσβεστικό μπορεί να προσεγγίσει σημεία της συνοικίας, ενώ η μετακίνηση καθίσταται ιδιαίτερα επικίνδυνη στην οδό Πέλης, κυρίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, αφού στην περιοχή υπάρχει μόνο ένα στενό τσιμεντένιο δρομάκι με έντονη κλίση. Το ασθενοφόρο βγαίνει από πάνω από τα σκαλοπάτια. Εγώ είχα πάθει τη καρδιά στην ιστορία και έπεσα από το σπίτι μου. 3 ώρα τα μεσάνυχτα, ήρθαν και με τραβούσαν με τα χέρια και γκρεμίστηκα εδώ στο ανηφοράκι, στα σκαλοπάδια και από πάνω για να με πάνε στο αυτοκίνητο, να με βάλουν να με πάνε στον παπαγνί. Αυτή η κακοβολιά έχουμε γκρεμιστεί πάνω από 5-6 φορές. Εγώ έχω βγάλει χόντρο και μήλο και είναι τι αυτό το πράγμα. Οι κάτοικοι στην οδό Πέλης, ενώ μένουν μόλις 10 λεπτά από το Ηράκλειο, νιώθουν πολίτες β' κατηγορίας, ζώντας δίπλα σε σκουπίδια, ποντίκια και άγρια χόρτα. Έχω υπογραφές από το 1960 για το φτιάξιμο αυτού του δρόμου. Το μόνο που έγινε είναι ότι αντί για χώμα ρίξανε τσιμέντο. Έχουμε σπάσει όλοι τα πόδια μας. Αυτές εδώ είναι δημοτικές σπηλιές, όπως και εδώ και πιο κάτω. Ποτέ δεν καθαρίζουν την περιοχή και πολύ περισσότερο βέβαια τις σπηλιές βλέπετε ότι με την πρώτη πυρκαγιά εδώ θα γίνουμε πυρανάλωμα. Ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε σήμερα στην περιοχή καταγραφώντας την ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν άμεσα παρέμβαση σε μια συνοικία που η προσβασιμότητα δεν είναι δεδομένη. Την ίδια ώρα θέτουν και ζήτημα δημόσιας υγείας λόγω της ελλιπέστατης καθαριότητας. 3 Ιουνίου κάναμε σαν εκπρόσωπος εγώ των κατοίκων, κατέθεσα επιστολή με 7 αιτήματα που αφορούν την περιοχή. Τι ζητάμε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής? Να έρθει η πυροσβεστική πάνω απ' όλα, να έρθει το ασθενοφόρο, να μπορούμε να βάλουμε νερό όταν δεν έχει ο Δήμος και εν πάση περιπτώσει αυτά που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες του Ηρακλείου να μπορούμε να τα απολαμβάνουμε και εμείς που πληρώνουμε τα ίδια με όλο το υπόλοιπο Ηράκλειο. Οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις των κατοίκων προς την πολιτεία, τόσο με έγγραφες επιστολές όσο και με επισκέψεις στο Δήμο, πέφτουν στο κενό. Οι πολίτες εκφράζουν την απογοήτευση αλλά και την κούραση που έχουν υποστεί, ακούγοντας συνεχώς υποσχέσεις που δεν πραγματοποιούνται. Μοναδική ανακούφιση για αυτούς πλέον θα αποτελέσει ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα των δράσεων ως προς την επίλυση των προβλημάτων της συνοικίας τους. Αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί την πιο παλιά γειτονιά εκτός τυχών, αλλά την πιο υποβαθμισμένη 10 λεπτά, όπως είπε, από το Ηράκλειο.